κύριος Ζούρος είναι Έλληνας εξελικτικός βιολόγος και πανεπιστημιακός με καταγωγή από την Πελόπη Λέσβου. Από το 2007 αποτελεί μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Σήμερα είναι ομότιμος καθηγητής εξελικτικής βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενώ το ενδιαφέρον του για τα κοινά τον οδήγησε στην εκλογή του ως Δημοτικού Συμβούλου στις Γούβες του Νομού Ηρακλείου. Επιπλέον συνεχίζει το συγγραφικό του έργο. Πρόσφατα βραβεύτηκε από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας με το βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας εις μνήμη Βασίλη Ξανθοπούλου και Στέφανου Πνευματικού. Η ιστορία του βραβείου είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Το Νοέμβριο, 27 Νοεμβρίου του 1990, δύο καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης δολοφονήθηκαν μέσα στην ίδια την αίθουσα και καθή στιγμή κάναν το μάθημα στους φοιτητές του. Θα το ξέρετε αυτό, αν δεν το ξέρετε, ο Βασίλης Ξανθόπουλος και ο Στέφανος Πνευματικός, κορυφαίοι και πολύ υποσχόμενοι νέοι ερευνητές, δολοφονήθηκαν από έναν μεταπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος σίγουρα έχει ψυχολογικά προβλήματα, μάλιστα όταν έφυγε από το στρατό, το απολυτήριο του το έλεγε αυτό και ίσως θα έπρεπε να μην ή έπρεπε να έχει τύχη φροντίδας από το δημόσιο. Δεν έτυχε δυστυχώς και επειδή οι καθηγητές του είπαν ότι κοίταξε να δεις, πρέπει να επαναλάβεις ορισμένα μαθήματα κτλ. Σχημάτισε την εντύπωση ότι οι καθηγητές του δεν ήταν σε θέση να εκτιμήσουν την ευφυΐα του και τη μεγαλοφυΐα του. Αυτή ήταν η εντύπωση του. Και με αυτή τη σχέση μπήκε μέσα στην αίθουσα ένα βράδυ όταν κάνανε οι μεταπτυχιακά μαθήματα και είχαν μαζευτεί μάλιστα και οι καθηγητές από τα άλλα πανεπιστήμια της χώρας για να ακούσουν αυτό το μάθημα από τον Ξανθόπουλο και το Πνευματικό. Τους δολοφόνησε στα ψυχρά. Ένας άλλος καθηγητής και αυτός φίλος μου που προσπάθησε να μπει στη μέση κινδύνευσε να πεθάνει και ταλαιπωρείται ακόμα τώρα και στα γεράματά του από τα τραύματά του. Αυτό ήταν το δραματικό στοιχείο και φαντάζομαι αυτό ήταν το στοιχείο που έκανε την πρόεδρο μας σήμερα, την κυρία Σακελαροπούλου, να δακρύσει στην απονομή του βραβείου. Αυτό το βραβείο δόθηκε στο όνομα του Βασίλη Ξανθόπουλου και του Στέφανου Πνευματικού και αποτελεί ένα βραβείο πανελλήνιας εμβέλειας. Δίνεται κάθε χρόνο μόνο σε έναν, ύστερα από υποψηφιότητες βέβαια, οι οποίες υποβάλλονται όχι από τον ίδιο που διεκδικεί το βραβείο, αλλά από τους συναδέλφους του και από τους φοιτητές του. Και μάλιστα όσο πιο πολλοί είναι οι καθηγητές του εξωτερικού που προτείνουν τον υποψήφιο και όσο πιο μεγάλη είναι η θέση τους, θα έλεγα ακόμα και άνθρωποι με βραβεία Νόμπελ, τόσο βέβαια πιο μεγάλη είναι η πιθανότητα του ενός υποψηφίου να πάρει το βραβείο. Και η έμφαση του βραβείου δεν είναι τόσο πόσο καλός είναι ένας επιστήμονας, δηλαδή πόσο πρωτότυπη, αν θέλετε, και βασική και μεγάλη σημασία σε έρευνα έχει κάνει. Σε αυτό δεν υπάρχει σκόντο. Πρέπει να είναι η έρευνά του υψηλού επίπεδου, πολύ υψηλού επίπεδου. Αλλά δεν είναι το κυριότερο κριτήριο. Το κυριότερο κριτήριο είναι πόσο προσπάθησε κάποιος να φέρει την επιστήμη του στον κόσμο, να την φέρει με τρόπο σωστό. Επί 12 χρόνια ήμουν γνήσιο παιδί της Πελόπης. Μάλιστα, όταν εγώ γεννήθηκα, το όνομα Πελόπη δεν υπήρχε, το λέγαν Γέλια. Και μετά μετανομάστηκε το 1950 σε Πελόπη. Για ποιο λόγο δεν ξέρω, είδα ένα έγγραφο το οποίο απλώς το Υπουργείο Εσωτερικών έτσι αυθαίρετα το ονόμασε το χωριό Πελόπη και ούτε μας εξήγησε για ποιο λόγο. Εγώ θα ήθελα να μετονομαστεί
σε τρεις καμάρες. Είναι ένα πολύ γραφικό χωριό. Από εκεί και πέρα ακολούθησε το γυμνάσιο στη Μυτιλίνη. Δύσκολα χρόνια γενικά, διότι ήταν τα χρόνια μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Για όλη την Ελλάδα δύσκολα και για μένα και για τη Μυτιλίνη ακόμα περισσότερο. Και ίσως η καλή μου τύχη ήταν ότι τότε ενεργοποιήθηκε μια υποτροφία η οποία έμενε στα χαρτιά για πολλά χρόνια και ήταν από τα φιλανθρωπικά καταστήματα Μυτιλίνης και άρχισε να προκυρήσει 1-2 χρόνια πριν τελειώσω εγώ το γυμνάσιο. Και από εκεί και πέρα διεκδίκησα αυτή την υποτροφία, την πήρα και με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα πρέπει να σπουδάσω αυτό που θα ήθελε η υποτροφία, που ήταν η γεωπονία. Εγώ φυσικά το μόνο που ήθελα να σπουδάσω δεν με ενδιαφέρε τι θα σπούδαζα. Με τα χαράς δέχτηκα να πάω στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών. Η υποτροφία, να σας πω βέβαια, είναι εξειδικευμένα, ήταν από την περιουσία που άφησε και την οντελή που άφησε ο Γεώργιος Βοστάνης στα φιλανθρωπικά καταστήματα Μυτιλίνης. Αυτό αξίζει να σημειωθεί. Πήγα στο δεύτερο γυμνάσιο Μυτιλίνης. Τότε, ξέρετε, υπήρχαν ουσιαστικά 2 γυμνάσια σε όλο το νησί. Ναι. Το πρώτο αρένον, το δεύτερο αρένον, συστεγαζόμασταν σε αυτό το ωραίο κλασικό κτίριο που είναι στο κέντρο της Μυτιλίνης. Και υπήρχε το γυμνάσιο Θηλαίων και τίποτα άλλο. Λοιπόν, τέλειωσε τότε το έτυχε να μπω στο δεύτερο γυμνάσιο, πήγα στο δεύτερο γυμνάσιο Μυτιλίνης. Πήρα αυτή την υποτροφία, η οποία με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί αλλιώς δεν θα έφευγα από τη Μυτιλίνη. Σπούδασα στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών. Αλλά όπως έτσι ήρθαν τα πράγματα, από το δεύτερο έτος στη Γεωπονική Σχολή, έτσι κάπως με σταμπάρανε οι καθηγητές και με θέλανε στα εργαστήριά τους. Οπότε όταν τέλειωσα, έπρεπε να πάω στο στρατιωτικό, πήγα τέλειωσα στο στρατιωτικό μου και από εκεί πέρα είχα έτσι πολιορκίες από τους καθηγητές μου να μπω στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό της Γεωπονικής Σχολής, το οποίο και έκανα. Προτίμησα να πάω στην έδρα της γενετικής και εκεί έκανα το πρώτο μου διδακτορικό πάνω στο δάκο της Ελιάς, όπου σημείωσε και η κυρία Κουτσαβλή. Δεν ήταν βέβαια ξεκάθαρο ότι επειδή καταγόμουν με τη Λίνη προτίμησα το δάκο. Δυστυχώς η ζωή δεν μας επιτρέπει και πολλές επιλογές. Η επιλογή του δάκου ήταν διότι τότε το Υπουργείο Γεωργίας της Ελλάδος είχε βγάλει ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη γενετική του δάκου της Ελιάς. Επομένως έκανα τη διδακτορική μου διατριβή. Πήρα και μια υποτροφία από το ΙΚΙ, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, να φύγω στο εξωτερικό, με χρήματα του κράτους βέβαια, μετά τη διδακτορική μου διατριβή. Πήγα στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου, σε ένα πολύ γνωστό εργαστήριο και καθηγητή ουσιαστικά, ίσως τον κορυφαίο της εποχής εκείνης για το αντικείμενο που ήθελα να σπουδάσω, που ήταν η εξελικτική βιολογία και εξελικτική γενετική. Και όταν έφτασα εκεί, αυτό αξίζει να σας το πω γιατί είναι ενδιαφέρον, ο καθηγητής μου είπε πάρε αυτά τα χαρτιά και πήγαινε τα εκεί και τα λοιπά και εγώ δεν ήξερα γιατί. Ο λόγος ήταν ότι μου είχε δώσει μια υποτροφία από το δικό του πρόγραμμα, η οποία ήταν βέβαια πολύ καλύτερη από την υποτροφία που είχα πάρει από το ελληνικό δημόσιο και επιπλέον δεν είχε και ένα όρο. Ο όρος από το ελληνικό δημόσιο ήταν ότι έπρεπε να επιστρέψω σε 2 χρόνια στην Ελλάδα. Ενώ η υποτροφία που μου έδινε ο καθηγητής του Σικάγο δεν είχε τέτοιους περιορισμούς.
Οπότε βρέθηκα στο δίλημα ποια από τις δύο υποτροφίες θα προτιμήσω και φυσικά απέρριψα την ελληνική υποτροφία, έμεινα στην Αμερική με την υποτροφία του καθηγητή μου, αλλά βέβαια έπρεπε να μετατρέψω την ιδιότητά μου από επισκέπτη ερευνητή σε μόνιμο ερευνητή, το οποίο και έκανα, γιατί ουσιαστικά όχι δεν ήθελα να επιστρέψω στην Ελλάδα, αλλά όπως ξέρετε τώρα μιλάμε για το έτος 71, όπου στην Ελλάδα υπήρχε η δικτατορία, και είναι πολύ ενδιαφέρον να πω ότι όταν έφυγα από την Ελλάδα, ύστερα από 2 χρόνια δικτατορίας, γιατί το 69 ήρθε, το 67, εγώ έφυγα το 69, 2 χρόνια δικτατορία, ξέρω πώς έτσι μας ξέρει κανείς, συνηθίζει βέβαια ακόμα και το χειρότερο. Και ύστερα από 2 χρόνια δικτατορία στην Ελλάδα είχα την εντύπωση ότι θα μπορούσα με βάσανα και με κόπο και με λίγη υπομονή και τα λοιπά να επιβιώσω έστω και λίγα χρόνια στη με τη δικτατορία. Όταν πήγα στο Σικάγο στην Αμερική, η αφύπνιση μου ήταν τόσο σημαντική. Η σύγκριση που έκανα με το Πανεπιστήμιο του Σικάγου με το ελληνικό, οι συνθήκες ζωής, η ικανότητα να κάνεις έρευνα χωρίς να φοβάσαι τι θα βγει και αν αυτό που θα βγει μπορώ να το δημοσιεύσω και όλα αυτά, με έκαναν αμέσως να μην διστάσω καθόλου και να παραιτηθώ από μια πολύ σίγουρη, γιατί είχα πάρει εντωμεταξύ και μονιμότητα και πολλά υποσχόμενη σταδιοδρομία στην Ελλάδα. Το έκανα αυτό παίρνοντας όλο το ρίσκο, γιατί στην Αμερική αυτό σήμαινε πολύ ισχυρό ανταγωνισμό με τους συναδέλφους μου, αλλά εν πάση περιπτώσει επιβίωσα και από εκεί και πέρα πήρα με επέλεξε ένα πανεπιστήμιο του Καναδά για τακτικό καθηγητή και εκεί μετανάστευσα στον Καναδά. Γεννήθηκε ο γιος μου βέβαια στο Σικάγο, Αμερικανός επίκουος. Πήγαμε στον Καναδά, γεννήθηκε η κόρη μου εκεί, η Καναδή επίκουος. Γίναμε Καναδή επίκουοι και όλα πηγαίνανε καλά. Αλλά ήρθε μια πέτρα να ταράξει τα νερά της λίμνης και αυτό ήταν η ίδρυση του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, το οποίο ξεκίνησε με πάρα πολύ διαφορετικές προοπτικές. Και ευτυχώς που ξεκίνησε έτσι, δηλαδή με μεταπτυχιακά προγράμματα, με ερευνητικά κέντρα, τα οποία το πλαισίωναν. Έτσι ώστε όταν μου έγινε η πρόταση να έρθω στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, είχα όλη τη δυνατότητα. Ήταν ουσιαστικά σαν να κρατούσα 2 εργαστήρια, διότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης σχεδόν παραβιάζοντας τον νόμο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο τότε ουσιαστικά αναγκάστηκε να κάνει στραβά μάτια, έφερε από το εξωτερικό μια στρατιά καθηγητών, οι οποίοι ήρθαν με την προϋπόθεση ότι θα καθίσω, θα δω και θα φύγω το αργότερο σε 5 χρόνια και δεν θα αφήσω τη θέση μου στο εξωτερικό, διότι δεν θέλω να αυτοκτονήσω σαν ερευνητής. Διότι ξέρετε, άμα γίνεται ερευνητής, η ιδιότητα του επαγγέλματος ουσιαστικά γίνεται και η ιδιότητα της ζωής. Και δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτό. Είναι περίπου, ξέρω εγώ, σαν να γίνεσαι ιερωμένος, να βάζεις ένα λευκό ράσο, το λευκό ράσο του ερευνητής, του εργαστηρίου. Και δεν είσαι με την επιστήμη και δεν θέλεις να την απομπέμψεις, να πάρεις διαζύγιο από αυτήν. Δεν είμαι ακαδημαϊκός, δεν είμαι πλήρης ακαδημαϊκός. Είμαι αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Αυτό μπορεί να μην σημαίνει πολλά πράγματα για τον κοινό πολίτη, αλλά για τους ακαδημαϊκούς αυτούς καθεαυτούς που είναι μόνο 50 και δεν ανανεώνονται εκτός αν πεθάνει κάποιος, και είναι πολύ σημαντικό. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να προσληφθώ σαν αθάνατος. Αθάνατη είναι μόνο η πλήρης ακαδημαϊκή. Εγώ θέλω να είμαι θνητός.